Ο κύριος Μάρκο είναι πρώην πρόεδρος της ΕΛΜΕ. Στην αγωνία που βιώνουν τα ίδια τα παιδιά, στη δική τους την κούραση εξαιτίας αυτής της ταλαιπωρίας με την Τράπεζα Θεμάτων. Δεν ξέρω εσείς αν αυτό το καταγράφετε. Εγώ τουλάχιστον αυτό το καταγράφω από ανθρώπους, από παιδιά, από υποψήφιους που γνωρίζω. Ναι, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε ότι στις εξετάσεις δεν εμπλέκονται, δεν αφορά κυρίως τους μαθητές, αλλά όχι μόνο τους μαθητές. Υπάρχει αυτό το άγχος που είπατε και στους γονείς των παιδιών, ειδικά για τους μαθητές της γάμα λυκείου, που πρέπει να βγουν αποτελέσματα οπωσδήποτε αύριο, οπότε πρέπει να προετοιμαστούν τα παιδιά για τις πανελλαδικές. Γνωρίζετε ότι την Παρασκευή είναι πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Το ίδιο άγχος έχουν και οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται πάρα πολλοί. Είναι ψυχοφθόρος αυτός ο παράγοντας της καθυστέρησης, κύριε Μάρκο, και το άκουγα και από την πρόεδρο της ΕΛΜΕ σήμερα, την κυρία Σπαχή, στην αρχή της εκπομπής, ότι υπήρχαν χθες σχολεία που έδωσαν και το μεσημέρι τα παιδιά εξετάσεις. Αυτό επιβαρύνει πολύ περισσότερο την ψυχολογία τους. Αλλά εγώ κρατάω αυτή την πληροφορία που δίνετε και εσείς, ότι ξέρετε πρέπει να βγουν αποτελέσματα, άρα σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές Της τρίτης λυκείου, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι αύριο πρέπει να βγουν τα πολιτήρια, αποτελέσματα για πολιτήρια. Και φυσικά δεν είναι μόνο η διαδικασία για το ποια μέρα θα τελειώσουν και τα λοιπά. Οι μαθητές πρέπει να πάνε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Όλο αυτό που βιώνουμε και τις δύο τελευταίες μέρες σχετικά με τις εξετάσεις, προφανώς τους προκαλεί μεγαλύτερο άγχος. Δεν είναι ήρεμοι στο να κάτσουν να μελετήσουν για να πάνε την Παρασκευή πρώτη μέρα των εξετάσεων. Έχουν προγραμματίσει τα διαβάσματά τους, τις ώρες που θα διαβάσουν, έχουν προγραμματίσει, γενικά έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό αναστέλλεται από ένα διαδικαστικό ζήτημα που είναι η Τράπεζα Θεμάτων και ο τρόπος που διεξάγεται η Τράπεζα Θεμάτων. Κύριε Μαρκού, να πούμε τώρα εδώ. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Είναι αλήθεια όπως μου στέλνουν μήνυμα, εγώ την έχω τσεκάρει αυτή την πληροφορία, αλλά θέλω μια παραπάνω επιβεβαίωση. Είναι αλήθεια ότι δεν λειτουργούν ούτε τα email των σχολείων? Εχθές. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο, συνεχίστε. Ναι, όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορεί να γίνουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις με άλλο τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορούν να δώσουν τα θέματα οι καθηγητές του σχολείου. Προβλέπεται ότι οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν μόνο από Τράπεζα Θεμάτων. Εδώ λοιπόν έπρεπε να έχουν γίνει δύο πράγματα. Ή να υπάρχει πλατφόρμα εναλλακτική για τη μετάδοση των θεμάτων αφού είναι πανελλαδικού τύπου, κάτι το οποίο δεν προβλέφθηκε, ή σε περίπτωση κολλήματος να μπορούν να δώσουν οι καθηγητές των σχολείων τα θέματα, δηλαδή να μην γίνει πανελλαδική εκπομπή θεμάτων. Ούτε το ένα προβλέφθηκε ούτε το άλλο. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα που θα πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να τελειώσουμε τουλάχιστον με τη γάμα λυκείου. Και από ό,τι φαίνεται το σύστημα, δεν ξέρω αν θα μας αφήσει και τι ώρα. Διότι πρόβλημα υπάρχει και αν δίνουν οι μαθητές, αν δοθούν τα θέματα αργά, ειδικότερα στα σχολεία που είναι στην επαρχία όπου εμπλέκονται και τα κτέλ και τα λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Δεν μπορούν να δώσουν μαθητές ό,τι ώρα θέλουν. Δεν είναι όπως στην πόλη του Ηρακλείου που τα παιδιά μπορούν να μετακινηθούν εύκολα στα σχολεία τους, έστω και αν φύγουν τις 2 ή 3 η ώρα ή 4 η ώρα το απόγευμα. Σωστά. Βάζετε σωστές παραμέτρους στην καθημερινότητα, στο διαδικαστικό. Και έρχομαι και αναρωτιέμαι αυτό το οποίο λέω από το πρωί. Θα θέσω. Ρητορικό είναι μάλλον το ερώτημα. Όπως ρητορική θα είναι και η απάντηση, κύριε Μάρκου. Γιατί μάλλον εσείς δεν μπορείτε να την τη δώσετε, πρέπει να τη δώσουν πάνω από το Υπουργείο. Μα είναι δυνατόν να έχεις ένα τέτοιο σύστημα Τράπεζα Θεμάτων πανελλαδικού χαρακτήρα και να μην έχεις διασφαλίσει
την ασφάλεια της πλατφόρμας να μιλάς για κυβερνοεπίθεση και όλα τα υπόλοιπα, ή να μην έχεις αυτό που αναφέρατε στην αρχή, ένα δεύτερο σχέδιο για να μπορέσουν τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Δηλαδή μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Βεβαίως, δηλαδή, μέχρι είναι πραγματικά πορεία άξιο. Γινόταν από τους καθηγητές των σχολείων και τα θέματα δινόταν από τους καθηγητές των σχολείων. Ωραία, πάρθηκε μια πολιτική απόφαση για μας τους εκπαιδευτικούς, είναι λάθος, αλλά τέλος πάντων ότι πρέπει να γίνονται πανελλαδικού χαρακτήρα και να δίνονται τα θέματα κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας, από Τράπεζα Θεμάτων. Ωραία. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση. Στην εφαρμογή της λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσει ορισμένα πράγματα. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Δηλαδή, ούτε να διασφαλίσει ότι σε περίπτωση κολλήματος θα δοθούν τα θέματα όπως δινόταν τα παλαιότερα χρόνια από τους καθηγητές των σχολείων, ούτε και να διασφαλίσει και την πλατφόρμα μετάδοσης των θεμάτων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εναλλακτική για κανένα. Τώρα, όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνει είναι παράνομο, διαφορετικό. Διότι προβλέπεται ότι οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν μόνο από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος για το Υπουργείο να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των εξετάσεων. Μάλιστα. Ο Θεός να βοηθήσει να μην έχουμε θέματα σε ό,τι έχει να κάνει και με τις πανελλαδικές εξετάσεις, εάν όντως αποδειχθεί ότι πραγματικά και τσεκαριστεί ότι, ξέρετε, και εκεί δεν θα υπάρχει ένα δεύτερο σχέδιο για μετάδοση αποτελεσμάτων. Όχι, ο Θεός να βοηθήσει τα παιδιά. Είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα μετάδοσης των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπάρχουν εναλλακτικές, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ωραία. Σε καμία περίπτωση, ας το πούμε έτσι, μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση στη μετάδοση θεμάτων όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα λοιπά, αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά το σύστημα μετάδοσης των θεμάτων είναι εντελώς διαφορετικό και έχει εναλλακτικές. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπάρχει με την Τράπεζα Θεμάτων. Λοιπόν, για να μην ανησυχούν, δηλαδή, μην ανησυχήσουμε περαιτέρω τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου, να τους πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα σύστημα με το άλλο. Οι πανελλαδικές γίνονται πάρα πολλά χρόνια, έχει διασφαλιστεί το σύστημα μετάδοσης και δεν θα αντιμετωπίσουν. Είναι λοιπόν το πιο παρήγορο που μπορεί να έχει ακουστεί μέχρι σήμερα. Κύριε Μάρκου, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τη βοήθεια. Καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Πρώην πρόεδρος της ΕΛΜΕ, ο κύριος Μάρκου, που ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή.